Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Ο κύριος Γιαννακόπουλος συχνά πυκνά βάλει κατά πάντων, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να πει την άποψή του, να δημιουργήσει αντιπαλότητες. Το έχουμε δει στο παρελθόν και με τους αδελφούς Αγγελόπουλος. Το είχαμε δει με την περίπτωση του Γενικού Διευθυντή της Ευρωλίγκας, του Τζόρντι Μπερτομέου, και όλο τον θόρυβο με τις τιμωρίες που τον ακολούθησαν. Και χθες, όπου ήταν προγραμματισμένο ένα ραντεβού, το οποίο όμως η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού αναβλήθηκε με τον κύριο Γιαννακόπουλο για το Athens Alive, σε ραδιοφωνικό σταθμό ξυφούλκησε κατά τη ΣΑΕΚ, διότι ενεργοποιήθηκε μια συμφωνία, ανανεώθηκε συμφωνία της για τη χρήση του ΟΑΚΑ, τη στιγμή που εκείνος συζητάει για να αξιοποιήσει αυτό το δημόσιο ακίνητο. Mm-hmm. Και το τι ακριβώς υπόθηκε με ανακοινώσεις και όλο το πλαίσιο μπορούμε να το κατανοήσουμε καλύτερα παρακολουθώντας το βίντεο που επιμελήθηκε ο Νίκος Γκομόλης. Άμεσα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σχετικά με το Athens Alive, που αναβλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Πρωθυπουργού. Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και επικεφαλής του σχεδίου ανάπλασης του ΟΑΚΑ, εν ώψη της σημαντικής συνάντησης στο Μαξίμου, μίλησε σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό για το επενδυτικό σχέδιο που ηγείται, ενώ δεν έκρυψε τις έντονες αντιρρήσεις του για τη νέα διετή σύμβαση που υπέγραψε η ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Υπεγράφει μια συμφωνία αξίας 273.000 ευρώ. Ναι. Για το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ, το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε ότι έχει πολλαπλά, πολύ μεγαλύτερα έξοδα από το κλειστό, και θα σας δώσω δύο συγκριτικά νούμερα για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το κλειστό του μπάσκετ 660.000 ετησίως συν κάποια λειτουργικά. ΠΑΕ ΑΕΚ με ΟΑΚΑ, το ανοιχτό του ΟΑΚΑ που ξαναλέω έχει πολλαπλά, πολύ μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα, 273.000. Και μετά αναρωτιόμαστε πώς το ΟΑΚΑ γράφει οι ζημίες κάθε χρόνο. Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το κομμάτι να επέμβει. Η αντίδραση της ΠΑΕ ΑΕΚ ήρθε μέσω κύκλων της που υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι η ΑΕΚ μπαίνει στο ΟΑΚΑ δύο φορές το μήνα για τους αγώνες της, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει όλο το κέντρο της δραστηριότητάς του στο ΟΑΚΑ, αφού εκεί προπονείται η ομάδα του, ενώ τα γηπεδάκια πίσω τα χρησιμοποιούν και οι ακαδημίες του. Για τον Παναθηναϊκό το ΟΑΚΑ είναι και ΟΑΚΑ και Σπάτα μαζί. Για εμάς η χρήση είναι πολύ μικρότερη. Οι κυτρεόμαυροι υποστηρίζουν ακόμη ότι το κόστος ανεβαίνει λόγω της συντήρησης του γηπέδου και του χλωροτάπητα που έχουν αναλάβει, ενώ καταβάλουν και το 15% των εσόδων τους σύμφωνα με τον νόμο. Και καταλήγουν ότι η νέα σύμβαση έχει συναφθεί με τους ίδιους όρους που ίσχυε και η προηγούμενη, έως ότου μετακομίσουν στο νέο τους γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλιστα. Τώρα, να σου πω κάτι, και οι δύο έχουν δίκιο. Και ο κ. Γιαννακόπουλος και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κάνει τη συμφωνία. Που δεν αναφέρθηκε, και να σε βοηθήσω στο σκεπτικό σου. Έλεγε η προθεσμία, όπου έπρεπε η ΑΕΚ να συμπεριλάβει στον φάκελο αδειοδότησής της για το επόμενο πρωτάθλημα, έλεγε χθες. Την έδρα που θα χρησιμοποιούσε. Οπότε χρειάζονταν μια συμφωνία. Γι' αυτό λέω και η ΑΕΚ έχει δίκιο και ο Γιαννακόπουλος έχει δίκιο. Όχι, εντάξει, τώρα οι τιμές, γιατί χρησιμοποιεί η ΑΕΚ το Ολυμπιακό Στάδιο για μία φορά, δύο φορές, δηλαδή δεν έχει σημασία. Αλλά ο Γιαννακόπουλος σου λέει ότι αφού είμαι σε διαπραγμάτευση να συζητήσουμε για να το πάρω εγώ, να το αξιοποιήσω, ένα project, το οποίο είναι μακροπρόθεσμο, αλλά βραχυπρόθεσμα πρέπει να κάνω εγώ κάποιες επενδύσεις να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι από την επομένη που θα συμφωνήσουμε πρέπει να έχω στη διάθεσή μου το χώρο. Αν εσύ το έχεις κλείσει για τα επόμενα δύο χρόνια στην ΑΕΚ, πώς θα το κάνω εγώ το project? Και εδώ βέβαια, τώρα, με ένα χαμηλό αντίτιμο, όπως λέει. Σαφέστατα, και προφανώς εκεί θέλει να διαπραγματευτεί και το αντίθετο. Θα μπορούσε εκείνος να διαπραγματευτεί ως νέος ιδιοκτήτης, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, αυτή τη συμφωνία, να συνεχίσει να κάνει χρήση, δηλαδή ΑΕΚ, αλλά με ένα διαφορετικό αντίτιμο υπέρ Athens Alive. Άρα εδώ πέρα παίζεται όλο το παιχνίδι. Έτσι. Και τις επιχειρηματικά. Επιχειρηματικά. Νομίζω όμως ότι το βασικό, για να μην φεύγουμε από την μεγάλη εικόνα, είναι να συμφωνήσουν να μπει ο Γιαννακόπουλος, να πάρει την ομάδα, να βάλει και λεφτά ή με όποιο σχήμα επιχειρηματικό και επενδυτικό να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Και η ΑΕΚ να έχει μία έδρα μέχρι να ολοκληρώσει το δικό της γήπεδο. Μα και η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει αυτό που λέει ο Λεωνίδας. Αφού λύγει η προθεσμία πρέπει να δηλώσει έδρα, τι θα κάνει? Δεν περιμένεις λίγο, μήπως γίνει κάτι με τον Ταϊλανδό και με σταδιαρκία που θα πάρει, έχει και καμιά εβδομάδα μπόνους στην Ταϊλάνδη, κάνα επταήμερο διακοπών. Θα το πάρει. Θα πάρει. Πότε, 15 Ιουνίου δεν είχε πει κι αυτός? Ναι, είχε πει ότι 30. Όλη η διαδικασία 30 Ιουνίου. Όχι, 30 Ιουνίου θα πάει, αλλά μετά πιο μετά. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα κλείσει την παραμονή της λήξης της κανονικά προθεσμίας. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος έως τις 30 Ιουνίου. Οικονομικός έλεγχος. Επειδή περιμένουμε αυτό. Δεν έχει ξαναφανεί όμως από τότε. Δηλαδή ήρθε, τον είδαμε, έκανε δηλώσεις. Ούτε παλμός τίποτα, έτσι. Εξαφανίστηκε. Ευθεία γραμμή.